είναι ψευδές το ότι ετοιμάζεται για το λιμάνι της Κορίνης. Ψευδέστατον. Και όχι μόνο ψευδέστατο, και ειδικά θα μπορώ να πω ότι υπάρχει, ίσως υπάρχει και δόλος σε αυτή την λεγόμενη εντός αγωγικών καταγγελία. Και γιατί? Διότι το λιμάνι της Κορίνθου έχει εγκεκριμένο master plan, εγκεκριμένο από την υπηρεσία λιμένων, από τον Απρίλιο του 2014, όπου οι χρήσεις του λιμανιού αυτού είναι δεδομένες, όπου οι κατασκευές των έργων που πρέπει να γίνουν είναι δεδομένες και ό,τι εκεί προβλέπεται, μαρίνα σκαφών αναψυχής, γύρω στα 298, αν θυμάμαι λοιπόν, σκάφη αναψυχής. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με το λιμάνι της Κορίνθου είναι ψευδές, μια και δεν προβλέπεται σε αυτό το master plan, το εγκεκριμένο master plan του Δήμου Κορινθίων. Είναι δημοτικό λιμάνι Δήμου Κορινθίων, έτρεξε ο Δήμος Κορινθίων για αυτή την επιτυχία, τη μεγάλη επιτυχία, το πέτυχε και έχει λοιπόν ένα δεδομένο πλέον master plan, επιχειρησιακό σχέδιο, που σου επιτρέπει και σου να κάνεις ό,τι θέλεις βάσει του σχεδίου και σου απαγορεύει οποιαδήποτε άλλη χρήση. Άρα λοιπόν, περί μεταφοράς Σκόσκο εδώ και οτιδήποτε, είναι όχι μόνο αναλυθή, αλλά είναι και τελείως κακόβουλα, πρώτον. Δεύτερο, ο εργασιακός μεσαίωνας, αυτό που στοχεύουμε εμείς να κάνουμε, είναι πολύ καλύτερο από αυτόν τον μεσαίωνα που υπάρχει τώρα. Και υπάρχει πράγματι εργασιακός μεσαίωνας τώρα, δυστυχώς με θλίψη το λέμε, το διαπιστώνουμε καθημερινά σε αυτή την κοινωνία, όπου νέα παιδιά εργάζονται με 350 ευρώ το μήνα, 400 ευρώ και στην καλύτερη περίπτωση 450, για 8 ώρα και για 6 και για 7 μέρες την ημέρα, την εβδομάδα. Αυτό είναι ο μεσαίωνας. Εμείς δεν έχουμε τέτοια, ούτε στόχους έχουμε τέτοιο να δημιουργήσουμε, ούτε οτιδήποτε άλλο που είναι στην οσυρή φαντασία ορισμένων, οι οποίοι δεν κάθονται να δουλέψουν, να διαβάσουν, να καταλάβουν και να έχουν μια συγκροτημένη άποψη. Αλλά ό,τι έχουν μέσα τους το βγάζουν δια του λόγου τους προς τον έξω χώρο, χωρίς να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Συνεπώς, για τις οικονομικές ζώνες, αυτό. Η οικονομική ζώνη είναι μια ζώνη η οποία δεν πρόκειται να γίνει στην Κορινθία. Προβλέπεται στο σχεδιασμό και θα, αν θα γίνει ή όχι, θα είναι αποτέλεσμα μιας συγκροτημένης μελέτης και είναι μια ζώνη η οποία υποδέχεται και προσφέρει υπηρεσίες. Για υπηρεσίες μιλάμε, ούτε για ναυπηγεία, ούτε για επισκευές σκαφών, ούτε οτιδήποτε άλλο. Για υπηρεσίες. Και γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή η Ευρώπη ολόκληρη, και αυτό είναι καλό να το ακούσουν, να το μάθουν όλοι, διότι τα πράγματα προς τα εκεί πάνε, είναι, κάνει ένα αγώνα δρόμου να μπορέσει να αναλάβει και να υποδεχθεί επιχειρήσεις από το City του Λονδίνου. Και γιατί? Διότι οι εταιρείες οι οποίες επί εκατοντάδες χρόνια ήταν εκεί ή δεκάδες χρόνια δεν είναι πλέον ευχαριστημένες από την οικονομική πολιτική που κάνει η αγγλική κυβέρνηση και οτιδήποτε και από τα κίνητρα τα οποία τους παρέχει. Και πολλές εταιρείες σοβαρά σκέφτονται να φύγουν από το City του Λονδίνου και να έρθουν στην Ευρώπη. Και η Ευρώπη τώρα αυτό που λέμε εμείς το κάνει ήδη η Ευρώπη και έχει στόχους. Αυτό λοιπόν εμείς που στοχεύουμε να κάνουμε είναι ένας τόπος που θα δίδονται κίνητρα για την εγκατάσταση υπηρεσιών. Το επαναλαμβάνω, υπηρεσίες, γραφεία δηλαδή, εγκαταστάσεις γραφείων όπου θα μπορούν να κάνουν ό,τι κάνουν αυτή τη στιγμή οι εταιρείες οι υπάρχουσες στο City του Λονδίνου. Με αυτό το μηχανισμό είναι ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο, αλλά είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να υλοποιηθεί. Με μια πολύ καλή μελέτη και με ένα στόχο μιας δεκαετίας θα μπορούμε να επιτύχουμε αυτό για το οποίο αγωνιζόμαστε και το οποίο πράγματι έχει εμπιστοσύνη ο πελοποννησιακός λαός και μας αναθέτει πάντοτε την κυρία Βηγενσάντρες.